Μια χρηστική είδηση ακόμη από τον Γιώργο λοιπόν, Τζελίκα. Να πούμε μια καλημέρα και στην κυρία Παγώνη που ήρθε κοντά μας. Τι κάνετε, κυρία Παγώνη, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, κυρία Παγώνη. Η κυρία Παγώνη ήταν τόση ώρα συζητούσα με τον Άγγελο. Τη άρεσε. Το είδα και εγώ έξω, το απολαμβάνατε, κυρία Παγώνη. Σήμερα έχει άρθρο στην Εφημερίδα Τα Νέα. Η κυρία Παγώνη σήμερα έχει άρθρο στα Νέα για τα σοβαρά θέματα. Εντάξει, κάναμε το χαμαρέ μας εδώ με τις προτάσεις του Τσίπρα. Λοιπόν, λείπουν αναισθησιολόγοι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το επισημαίνει η κυρία Παγώνη μαζί με άλλες ελλείψεις. Αυτό δεν είναι τωρινό. Το παλιό ξέρω θέμα δεν είναι τωρινό, αυτό. Το λέω απλώς. Το λέω για να. Όχι, δεν λείπουν οι αναισθησιολόγοι. Έτσι. Το λέω γιατί αυτά είναι τα βασικά μας θέματα. Και κυρίως στα νησιά, κυρία Παγώνη, και στην περιφέρεια. Όχι μόνο στα νησιά, όταν λείπουν οι αναισθησιολόγοι από το Αγία Σοφία. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Το γιατί λείπουν, μπορείτε να μας το πείτε. Με την ειδικότητα και με τους προσερχόμενους στην ειδικότητα, πέραν από την έλλειψη στο κράτος. Δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι πλέον στην αναισθησιολογία. Δεν υπάρχουν στην αιματολογία. Δεν πάνε στην ειδικότητα αυτή. Δεν υπάρχουν στα εργαστήρια. Δεν υπάρχουν στα εργαστήρια. Διότι επιλέγουν να κάνουν άλλες ειδικότητες ή φεύγουν για το εξωτερικό. Ακούστε να δείτε. Όταν ο μισθός στο εξωτερικό. Δίπλα στην Κύπρο. Mm-hmm. Είναι περίπου 5.000. Δεν θα καθίσει εδώ ειδικευόμενο να κάνει την κόπη. Εδώ πόσο είναι ο μισθός ενός πρωτοδιοριζόμενου γιατρού? 980. 980. Χωρίς τραγικό. Σαν τις πάρει. Γιατί φόραζε η παγκόσμια τη προηγούμενη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Για το θέμα του μισθολογίου, επειδή το παλέψαμε πολύ και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε να το παλέψουμε, επειδή εμείς έχουμε κερδίσει στο ΣΤΕ, δεν το παλεύουμε έτσι, έχουμε κερδίσει στο ΣΤΕ. Προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός, θέλω να λέω τα πράγματα με το όνομά σας, είπε, σας δίνω ένα 10%. Ναι. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να πάρετε ως αύξηση, αλλά με τα δεδομένα που έχουμε σας δίνω αυτό. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για το θέμα του μισθολογίου, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας γιατρός που θα διοριστεί και πρέπει να πάει σε ένα νησί. Πρέπει να πάει στα νησιά. Πώς θα πρέπει να πάει στην παραμεθόριο περιοχή. Αν δεν δουν κίνητρα, δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος με 980 ευρώ. Αυτά τα συζητάμε χρόνια. Θα μείνει πού στο νησί. Μισό λεπτό. Πού θα μείνει στο νησί, πού μένει ο δάσκαλος στο νησί. Δηλαδή, αν τα νησιά. Ξανά γυρνάνε πίσω. Ναι, λοιπόν, και αν πάει στη Μύκονο και Σαντορίνη, δεν θα βρει σπίτι ποτέ. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Δεν είναι καμία αντίρρηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα νησιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα που λοιπόν που αναπτύσσεται η Ελλάδα τουριστικά, εάν δεν φροντίσει το ίδιο. Το ίδιο το νησί. Το ίδιο το νησί. Σε συνεργασία, συνεργασία με την περιφέρεια. Με... Ενώ δεν αφήνω απ' έξω το κράτος εκείνες. Αλλά αν δεν φροντίσει το νησί. Τι δεν θα γίνει. Γιατρό. Με 900 ευρώ δεν συνολικά. Έχει πάει στον Κύπρο, στο Λονδίνο κλπ. Με 900 ευρώ δεν συνολικά. Η επιστροφή μου γίνεται μόνο σε ειδικές κατηγορίες πολυεθνικών εταιριών που αφήνουν. Έχει άλλα ποσά. Άλλα κίνητρα. 3,5 εκατομμύρια, κυρία Παγώνη. Και μια οικογένεια, γιατί οι γιατροί δεν είναι ηλικίες 25 χρονών, για να το ξέρετε όλοι. Είναι πάνω από 35. Έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά. Σε αυτά τα παιδιά λοιπόν, σε αυτή την οικογένεια. Ή πρέπει να έρχεται να τα βλέπει, που αν είναι σε νησί αεροπορικός δεν συμφέρει να έρχεται, ή θα πρέπει να σου στείλει κάποια χρήματα. Τώρα έχουν εγγραφεί 3,5 εκατομμύρια πολίτες στον προσωπικό γιατρό, έτσι, περισσότερο από όσο περίμενε και η κυβέρνηση. Και δεν υπάρχουν γιατροί και σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Εγώ έχω ακούσει και κάτι άλλο, ότι κάνουν αίτηση να μπουν και τους πετάει, τους γιατρούς δηλαδή, το σύστημα έξω. Λοιπόν, τι θα γίνει? Για να μας εξηγήσει τι συμβαίνει. Όταν ξεκινάμε κάτι καινούριο, να ξέρετε ότι πάντα θα υπάρχουν και προβλήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να εισηγηθούμε και αλλαγές που πρέπει να γίνουν και να προσθέσουμε πράγματα. Γιατροί υπάρχουν ο να μπουν άλλοι. Ο προσωπικός γιατρός, να πω κάτι κύριε Οικονόμη για να το ξεκαθαρίσουμε, χρειάζεται για πολύ βασικούς λόγους. Θα σου φτιάξει τον ιατρικό φάκελο που όταν πας σε έναν εξειδικευμένο γιατρό θα πατήσει ένα κουμπί και σε ένα δευτερόλεπτο θα, έχει μπροστά θα ξέρει πάντα. Τι έχεις. Βέβαια. Δεν θα καθίσει μία ώρα να σου πάρει ιστορικό. Αυτό είναι ένα πολύ καλό. Το ότι θα έχεις τον φάκελό σου και μπορείς να πας και στο εξωτερικό ακόμα. Δεν χρειάζεται να στέλνουμε χαρτιά όπως στέλναμε και κάναμε κλπ. Πατάει ένα κουμπί και ξέρει τι έχεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ανά πάσα στιγμή δεν θα πας στα νοσοκομεία τα τριτοβάθμια να κάθεσαι με τις ώρες εκεί και θα να πάρεις τον γιατρό. Θα μιλήσουμε, θα σε κατευθύνει ο γιατρός. Εκεί πάνε τα επίγοντα. Φωστά. Θα πας στον προσωπικό σου γιατρό. Και ερχόμαστε από την άλλη πλευρά. Τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι? Είναι το θέμα του οικονομικού τους, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Αυτό πρέπει να το συζητήσουν με το Υπουργείο και να δουν τι αλλαγές πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Να βελτιωθεί δηλαδή το οικονομικό. Μία βελτίωση στο οικονομικό. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και υγειονομικός χάρτης, ούτως ώστε να μην είναι στην Πετρούπολη π.χ.
5 και στην Αργυρούπολη 1, θα πρέπει να γίνει εξίσου κατανομή σε όλες τις περιφέρειες, ούτως ώστε αυτοί που είναι λίγοι να μην έχουν όλο τον κόσμο επάνω τους. Γιατί θα πρέπει να αυξήσουν και τις ώρες της δουλειάς τους. Πάντως έχει παθολόγους και γενικούς γιατρούς προς το παρόν. Δεν έχει, παραδείγματος χάρη, καρδιολόγους, άκουγα. Δεν έχει άλλες ειδικότητες που είναι απαραίτητες, ιδιαίτερες μεγαλύτερες ηλικίες. Από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι με αυτούς που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί εγώ έτσι ξέρω ότι λύνονται τα θέματα, όχι με τον καθένα που είναι στο σπίτι του και έχει μια ιδέα. Όπως και για το COVID αυτό λέγαμε, με αυτούς που ήταν στα νοσοκομεία πρέπει να κουβεντιάζουν. Θα πρέπει να καθίσουν λοιπόν με τους συναδέλφους αυτούς, να τους πούν τα συν και τα πλην, να βρουν μια φόρμουλα, ούτως ώστε να προχωρήσει, γιατί τον οικογενειακό γιατρό τον χρειαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό. Τι πάθατε τώρα, σας κλέψανε? Τι πάθατε? Εγώ? Πώς σας κλέψανε? Τι έπαθε ο κόσμος? Πώς έγινε αυτό? Τι πώς έγινε. Το καταλάβατε? Όχι, τίποτα. Δηλαδή, σας πήραν το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα και δεν καταλάβατε τίποτα? Όχι, τίποτα. Γιατί όλοι μου λέγανε ότι ούτε εγώ το κατάλαβα. Πώς είχατε ανοιχτή τσάντα? Ανοιχτή τσαντούλα? Ναι, από πάνω είναι ανοιχτή. Γιατί, κύριε Παγώνη, εμείς τα λέμε κάθε μέρα εδώ. Δεν ακούτε. Με φερμουάρ. Τι κλείνει την τσάντα, το λέμε στις γυναίκες, κλείνει την τσάντα σου. Πού ήσασταν? Δεν είναι η τσάντα από πάνω, τι να κάνω εγώ τώρα? Με φερμουάρ, κύριε Παγώνη, με φερμουάρ. Όχι με κόπιτσα. Δεν έχει φερμουάρ, κύριε. Βάλετε, κυρία. Κάρτες τώρα, ταυτότητες, διπλώματα τα πήραν. Πάντα ξεκίνησα από την αρχή και τα φτιάχνω. Αυτό είναι τραγικό τώρα, έτσι. Δεν είναι τα χρήματα τόσο, είναι όσο η χαρτούρα που πρέπει να ξαναφτιάξει. Ηλεκτρονικά, κυρία. Και στις τράπεζες. Κατευθείαν. Πιερακάκι, στο κινητό σα. Ηλεκτρονικά τα πάντα. Και έξω το χάρτη. Είναι μια διαδικασία. Το κινητό σου είναι ότι πρέπει να μπλοκάρει τις κάρτες σου. Βέβαια. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό που θα είδε παγώνει το πορτοφόλι θα τρελάθηκε βέβαια τώρα, έτσι. Ο κλέφτη. Θα έχει τρελαθεί ο κλέφτης. Η ταυτότητα ακόμα. Δεν ξέρει τι θα κάνει. Η ταυτότητα στο wallet δεν τη δέχονται ακόμη στις τράπεζες. Γιατί μια μέρα ξεχάσετε. Δεν τη δέχονται ηλεκτρονική. Πήγα στην τράπεζα, μου λέει ταυτότητα. Λέω δεν έχω. Λέω το wallet. Όχι, δεν έχουμε άλλη πέσου. Γιατί σου το. Από τον Οκτώβριο και μετά. Όχι, δεν έχουμε άλλη πέσου. Το κατεβάσαμε. Τι ωραίο. Δηλαδή τζάμπα κατέβαζα την τράπεζα. Μα έχει μπει όριο για τον Οκτώβριο. Για ποιο λόγο? Να ενημερωθούν τα συστήματα, παιδιά. Τα συστήματα. Πατά κουμπί βγαίνει μια. Είδε επίση μπορεί να φανεί. Πρέπει να πω ότι με εξυπηρέτησαν αμέσω το. Είστε κυρία Παγώνη. Εσείς, όχι, δεν είναι αυτό. Οι άνθρωποι πραγματικά έκαναν τη δουλειά του. Γιατί εγώ ξέρω άλλες περιπτώσεις που χάσανε λάπτοπ και μέχρι να συνεχίσουν. Η καινούργια που θα βγάλετε, πειράξτε και λίγο τα νούμερα. Δεν κάνει κακό. Ό,τι θέλουμε, δηλώνω. Καλημέρα. Δεν σου λέει κανείς τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.